Ήρθε αυτή η δύσκολη στιγμή. Είναι η δύσκολη ώρα για εσάς, για τις τρεις υποψήφιες, Ιωάννα, Λέα και Τριανταφυλιά, για να δούμε τι έχει αποφασίσει το τηλεοπτικό κοινό. Δύο διαγωνιζόμενες θα επιστρέψουν μαζί με τις άλλες στη σχολή. Μία από εσάς θα αποχωρήσει. Νιώθω ότι ακούω την καρδιά σας και νιώθω την αγωνία σας και είναι απόλυτα λογικό. Πάμε να δούμε ποια είναι η πρώτη που έσωσε το κοινό. Είσαι ασφαλής. Παραμένεις στο TV Queen. Έχουν μείνει δύο κοπέλες. Μία από εσάς θα αποχωρήσει. Το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε με τη θετική του ψήφο να δώσει άλλη μια ευκαιρία σε μία από εσάς. Η παίχτρια που αποχωρεί απόψε από το TV Queen είναι η Ιωάννα. Η Ιωάννα, λυπάμαι πραγματικά. Θέλω να σε ρωτήσω πώς νιώθεις. Νιώθω πάρα πολύ καλά που βρέθηκα και μου δόθηκε αυτή την ευκαιρία να παρευρεθώ σε αυτό το τηλεπαιχνίδι. Και εννοείται, ήταν ένα ρίσκο για μένα, ένα όνειρο. Θα συνεχίσω, εννοείται, τη ζωή μου. Άλλωστε, όλοι έχουμε τις ευκαιρίες μας, τα όνειρά μας που συνεχίζονται. Ό,τι και να μας συμβαίνει. Αρνητικά ή θετικά. Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όλα στη ζωή μας. Είμαι πάρα πολύ δυνατή, το έχουμε ξαναπεί άλλωστε αυτό. Βλέπω κάποια από τα κορίτσια ότι έχουν ήδη φορτιστεί. Η Καλομήρα... Καλομήρα. Είναι πολύ δύσκολη η πρώτη αποχώρηση, σίγουρα. Είναι μια παίκτρια που όλοι αγαπάμε. Έχετε δεθεί. Εννοείται. Ναι, ασφαλώς. Πειράζει καλά. Πειράζει. Δεν μπορώ. Κορίτσια, ελάτε πιο κοντά. Είναι αυτό που συμβαίνει. Για, ελάτε πιο εδώ, γιατί έχουμε μαζευτεί. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει βέβαια είναι... Βλέπουμε ότι όντως είχαν προλάβει και είχαν δεθεί μέσα σε ένα τόσο, σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Με κάποια άτομα συνεπάρχουμε καλύτερα στο σπίτι και βοηθάνε. Αισθάνεσαι ότι θα σου λείψει σαν φίλη, σαν παρουσία, πώς εισέφερε μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι ήταν η μαμά μας, μας μαγείρευε, μας πρόσεχε.
ήταν κάτι πολύ κοντινό στην οικογένεια. Και κακά τα ψέματα, δεν είμαστε όλοι φίλοι με όλες. Δεν γίνεται να τα έχουμε όλοι καλά με όλους. Η Ιωάννα ήταν από τα πιο κοντινά μου άτομα. Πώς νιώθεις, Ιωάννα, που κλαίει Καλομήρα, αλλά έχεις αυτή τη μεγάλη αγκαλιά. Νιώθω βασικά ότι ήταν η οικογένειά μου για αυτές τις λίγες μέρες. Θα σας βλέπω, κορίτσια. Ευελίνα μου, σ' αγαπάω, επιστρέφω. Κόρη σου. Και θέλω να πω και κάτι γενικά, ότι η ηλικία δεν είναι κάποιο έτσι εμπόδιο για την καριέρα μας γενικά, και αυτό που θέλω να το αποδείξουμε είναι η μέρα της μητέρας σήμερα. Γενικά όλες οι γυναίκες, όλες οι μητέρες, δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε οικογένειες δεν μπορούμε να κάνουμε καριέρα. Κάποιες είναι δυνατές και τα πετυχαίνουν και τα δύο πάρα πολύ καλά. Η Ιωάννα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Και οι δυο σας, Ιωάννα. Αυτό. Από τη μια καταλαβαίνω ότι σήμερα και με το συμβολικό χαρακτήρα της ημέρας εννοώ, επιστρέφεις στην κόρη σου, στην ναι. κούκλα σου, στην αγκαλιά. Από την άλλη αφήνεις κάτι το οποίο δεν είναι μόνο η... Δεν είναι μόνο η παρέα, δεν είναι μόνο η αγκαλιά των κοριτσιών που είδα και για μένα ήταν, λέει, πάρα πολλά. Αλλά αφήνεις, λες αντίο σε ένα όνειρό σου. Ή μήπως όχι. Φυσικά η εμπειρία μετράει, το ταξίδι μετράει στη ζωή γενικά και όλα αυτά που κερδίζεις. Αυτό, κέρδισα πάρα πολλά, έστω και αυτές τις δύο εβδομάδες. Έμαθα αρκετά πράγματα, έστω αυτό το λίγο καιρό που στάθηκα εδώ από τους κριτές μου. Μας αγκάλιασα μέσα στο σπίτι πάρα πολύ καλά και ο κύριος Μικρούτσικος. Άλλωστε εδώ πέρα είναι και ένα reality και μία ακαδημία. Βγήκαν πάρα πολλές πτυχές του εαυτού μας προς τα έξω. Αισθάνομαι πολύ τυχερή, έστω και αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Ήταν και αυτό ένα μάθημα ζωής για μένα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Respect. Σε πολύ γλυκό. Μπράβο. 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 Ανδρέα. Μπράβο. Ανδρέα. Είναι πολύ γλυκό κορίτσι. Δυστυχώς είναι ένα παιχνίδι. Δυστυχώς που έχει κανόνες. Και όσο πιο νωρίς φεύγεις, τόσο πιο άχαρο και άδικο είναι. Άδικο. Ναι. Γιατί η συγκεκριμένη γυναίκα, στη επόμενη, εδώ είδαμε από τη μία την αρχική στη σημερινή, είδαμε από τη μέρα πήγαμε στη, από τη νύχτα πήγαμε στη μέρα. Ναι. Γιατί στην επόμενη να μην απέδιδε τα μέγιστα. Αλλά δυστυχώς είναι ένα παιχνίδι. Και ο κλήρος έλαχε στη μοιρασιά της. Δυστυχώς. Απ' την άλλη μεριά όμως, εγώ προσωπικά με την εμπειρία που έχω, το αποτύπωμα που αφήνει και οι αίσθησεις που έχω μαζί της, τώρα που την έβλεπα, μέσα μου χαμογελάω. Άρα είναι κάτι θετικό. Εννοείται. Πάντα πρέπει να χαμογελάμε στη ζωή και στις δύσκολες στιγμές και στις πολύ ευχάριστες στιγμές. Είπα μέσα μου χαμογελάω ότι σε θετική. Είναι θετικό το πρόσημο της προσωπικότητάς σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω, τι να πω. Τώρα είναι συγκινητική στιγμή, τι να πω. Να πω ότι πραγματικά ας είναι αυτό το πρώτο βήμα για να ξεκινήσεις, ξεκινάς, να κάνεις όλα αυτά τα οποία θες να πετύχεις. Προφανώς δεν είναι ο μόνος τρόπος το TV Queen. Έτσι φυσικά. Έτσι δεν έτσι είναι. Έτσι το βλέπω κι εγώ. Ήταν τόσο εντυπωσιακό το τι έκανες. Βγήκες από την βολή σου και από το σπίτι σου και από τη ροή σου και έκανες αυτή την προσπάθεια. Άρα αφού την έκανες, προχώρα το. Έτσι. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Πίστευες ότι θα φύγει η Ιωάννα. Έτσι όπως το έχεις αρχικά. Δεν θα σε ρωτήσω αν δεν πεις... Με αυτό που είδαμε σήμερα το φοβόμουν. Μάλιστα. Και θυμίζουμε ότι το κοινό αποφασίζει. Και το κοινό και μπορεί να έχει μάλλον δει... έξω από το σπίτι. Το στην κοινό... καθημερινότητά μου. Τάσο. Καταρχάς να πω ότι αυτό που είπε η Ιωάννα για τον ηλικιακό ρατσισμό, ας πούμε, στην τηλεόραση, ότι οι μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες παρουσιάστρες αυτή τη στιγμή διεθνώς είναι πολύ μεγαλύτερες της. Εμένα δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ή έπαιξε οποιοδήποτε ρόλο η ηλικία της Ιωάννας, η οποία δεν είναι και κάποια... Ναι, ναι, επειδή το είπε, γι' αυτό το λέω. Αντιθέτως, έβρισκα ότι είχε αρκετά στοιχεία που θα μπορούσαν να την βοηθήσουν να προχωρήσει. Έλενα. Ευχαριστώ. Αρχικά εγώ πιστεύω ότι η Ιωάννα θα τα πάει μια χαρά, εκ των πραγμάτων θα συνεχίσει τη ζωή της και είναι και ένα λαμπερό πολύ πρόσωπο και σαν προσωπικότητα. Βρίσκω πάρα πολύ ευγενές όλο αυτό που έχει δημιουργήσει στο σπίτι με τα κορίτσια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο σε τόσες λίγες ημέρες να έχουν δεθεί
γυναίκες τόσο πολύ. Δες πόσες κλαίνε. Αυτό λέω, ναι, αυτό λέω. Και πραγματικά είναι πολύ ευγενές, πολύ συγκριτικό και πάρα πολύ αισιόδοξο. Εγώ με αυτό που βλέπω είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Όχι επειδή φεύγεις. Κατανοήσαμε όλοι. Αυτό το παρακολουθείς, Παντελή. Είσαι πολύ αληθινοπλάσμα όντως, γι' αυτό και έχουν δεθεί όλα τα κορίτσια μαζί σου. Είσαι πολύ ειλικρινής, άμεση, έχεις πολύ ωραία στοιχεία. Κράτα τα, βάλ' τα στη βαλίτσα σου και βγες έξω και κυνήγησέ τα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για τα υπέροχα, ευχάριστα λόγια. Και εδώ είμαστε, δεν θα χαθούμε. Εννοείται. Τώρα που σας γνώρισα δεν σας αφήνω. Έτσι. Το άλλο που πας να φάω σπίτι σου. Εννοείται, είσαι καλεσμένος από τώρα. Και όλοι οι υπόλοιποι. Και η παραγωγή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εσύ, Άννα μου, φυσικά. Εγώ σας ευχαριστώ. Θεά Αφροδίτη. Σας ευχαριστώ όλοι.